Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας δείξω τους αγαπημένους μου ξένους YouTuber. Σε προηγούμενο βίντεο σας είχα δείξει τους Έλληνες αγαπημένους μου YouTubers και σήμερα ήρθε η στιγμή να σας δείξω τους ξένους YouTuber που παρακολουθώ, που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, άρχισα να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά σήμερα είπα γιατί όχι, έτσι κι αλλιώς από τότε που είχα κάνει το ελληνικό βίντεο έχουν προσθεθεί βασικά και άλλοι, όπως και Έλληνες και ξένοι YouTubers, και είναι καλύτερο αυτό γιατί θα είναι κάπως λίγο πιο μεγάλο, δεν ξέρω πόσο θα βγει, αν είναι πιο μεγάλο το ελληνικό ή το ξένο, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το κανάλι μου. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται. Λοιπόν, αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, πατήστε like, μην ξεχνάτε like. Λοιπόν, και γενικά αν σας αρέσουν και τα βίντεό μου, πατήστε like ή συγκεκριμένα τέτοιου είδους βίντεο, γιατί μπορεί και από αυτό το βίντεο να δείτε και εσείς κάποιον YouTubers και να σας αρέσει το περιεχόμενό του και έτσι να, με τη σειρά σας να κάνετε και εσείς εγγραφή. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα έτσι από το κανάλι μου. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι επειδή δεν τα πάω τόσο καλά με τα αγγλικά και μπορεί η προφορά μου να είναι χάλια. Σίγουρα θα είναι χάλια, το ξέρω. Λοιπόν, έχω ξεχάσει εδώ και τόσα χρόνια και αυτά που ήξερα. Δεν ξέρω να προφέρω σωστά, οπότε μπορεί να κάνω λάθος σε κάποιο όνομα καναλιού. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Οπότε, για να, επειδή σίγουρα θα κάνω λάθος, γι' αυτό θα σας δείχνω και τα κανάλια ένα-ένα, όπως είχα κάνει και στους Έλληνες YouTubers. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την τελευταία αντιγραφή που έκανα προχθές. Είναι αυτή εδώ. Κάτσε να ανοίξει. Θα κολλήσουν λίγο γιατί είναι όλες οι σελίδες ανοιχτές και μου κολλάει. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ οι YouTubers. Να δούμε τώρα πώς θα το προφέρουμε. Τάινα, Λικιουέρντο, Τόιβολα, Τίβολα, τέλος πάντων. Αυτή εδώ είναι. Αυτή είναι, την είδα προχτές και με το που, βασικά θα μου πείτε αφού δεν ξέρω και καλά αγγλικά, πώς καταλαβαίνω τι λένε, τέλος πάντων. Πάντως τους παρακολουθώ, μου αρέσουνε. Μερικά τα πιάνω, καταλαβαίνω τι λένε, απλά δεν μπορώ να τα προφέρω ή να απαντήσω και τέτοια. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι από ό,τι έχει, από ό,τι έχω καταλάβει, 10 παιδιά και είναι σε ένα πολύ τεράστιο σπίτι, μεγάλο σπίτι και δείχνουν την καθημερινότητά τους, κάνουν vlog, την πρωινή τους ρουτίνα, τη βραδινή και μπλα μπλα μπλα, τέλος πάντων, ναι. Αυτό είναι το κανάλι. Να πάτε να το τσεκάρετε αν θέλετε και σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, θα το δείτε. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο που είναι αυτό εδώ. Και να το ξανατονίσω σε αυτούς. Βλέπω βίντεο σε κάθε φορά που ανεβάζουν, έτσι. Όχι έρχεται ειδοποίηση και τα, αφήνουμε, και τα αφήνω στην άκρη. Μόλις θα δω ειδοποίηση από τα βίντεό τους, θα τους δω. Λοιπόν, και σε αυτή έχω κάνει εδώ και 2 εβδομάδες εγγραφή περίπου. Είναι καινούρια και αυτή για μένα. Τώρα την παρακολουθώ, δεν τα έχω δει όλα τα βίντεο. Δεν μπορώ να τα δω όλα γιατί έχουν πάρα πολύ. Να, τώρα εδώ κάτι κόλλησε. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτή λέγεται το κανάλι της Cam και Fam. Λέγεται το κανάλι. Είναι μια οικογένεια η οποία
Έχει φτιάξει τη δικιά της οικογένεια στα 18. Έχουν και ήδη ένα κοριτσάκι που είναι γύρω στα 18 μηνών και περιμένει κι άλλο αυτή τώρα. Λοιπόν, και μ' αρέσει, παρακολουθώ. Είναι, δείχνουν την, όπως και στο προηγούμενη, η Τιάννα, πώς τη λένε, οι προηγούμενοι YouTubers. Λοιπόν, μ' αρέσει, παρακολουθώ και αυτούς, να δούμε λίγο εδώ έτσι τα βίντεό τους. Ναι. Καμ και φάμ είναι το κανάλι. Νομίζω το προφέρω σωστά. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει και τους παρακολουθώ και αυτούς. Αχ, πάμε και στο επόμενο κανάλι. Λοιπόν. Για να δούμε. Μην κολλήσεις πάλι. Μην κολλήσεις. Λοιπόν. Ανοίγει σιγά σιγά. Έλα. Λοιπόν, ανοίγει. Να, είναι και αυτό το κανάλι. Πώς θα το προφέρω. Joyant Jack Σκουριβάλ, κάπως έτσι. Συγχωρέστε με. Χάλια μαύρα. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι το κανάλι του. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάνει και βίντεο που έχει, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί λίγα καταλαβαίνω από αυτά που λέει. Έχει κάποιο εξοχικό σε κάποιο μέρος και πηγαίνει εκεί το χειμώνα και κάνει τις χειμερινές αποδράσεις, κάτι τέτοιο, όταν χιονίζει. Πολύ ωραία, μ' αρέσει και μ' αρέσουν και κάτι τέτοια τοπία στη φύση. Πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τα μικρά σπιτάκια αυτά εδώ. Λοιπόν, ναι, είναι αυτό εδώ το κανάλι, το επόμενο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και πάμε και στο επόμενο. Channel, ναι. Κανάλι είναι channel, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι από τους πολύ, ένας από τους πολύ αγαπημένους μου YouTubers. Είναι αυτή εδώ. Ναι. Αυτή είναι και διάσημη νομίζω στη χώρα τους. The Ice Family, κάπως έτσι προφέρεται. Τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ το κανάλι τους. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και τους παρακολουθώ. Ανεβάζουν πάρα πολύ ωραία βίντεο και αυτοί. Λοιπόν, είναι η οικογένεια και αυτοί ανεβάζουν τα βίντεό τους. Λοιπόν, και νομίζω, όχι νομίζω, αυτοί σίγουρα έχουν και ηλεκτρονικό κατάστημα, νομίζω με ρούχα, με δικιά τους κολεξιόν. Λοιπόν, και πάμε και στο επόμενο κανάλι, να μην αργούμε. Δεν θα πω παραπάνω, περισσότερα, για να μην γίνει, να μην βγει πολύ τεράστιο το βίντεο. Μπορείτε να μπείτε μέσα μετά να τα τσεκάρετε. Να δείτε, για να μην τα λέω εγώ και βγει τεράστιο το βίντεο και αργούμε πολύ. Λοιπόν, άνοιξε καλό μου. Άνοιξε. Λοιπόν, έλα να διαβάσουμε. Άνοιξε. Δεν βλέπω το κανάλι σου. Ναι. Αυτό λέγεται Mo Vlog. Mo Vlog ή Mom Vlog. Mo Vlog. Το βλέπω εγώ τώρα και το προφέρω. Mo Vlog. Αν το λέω πάλι λάθος, πάλι συγχωρέστε με για μία ακόμη φορά. Είναι αυτό εδώ το κανάλι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ανεβάζει και αυτός πάρα πολύ ωραία βίντεο με την οικογένειά του. Λοιπόν, με τη μάνα του, την αδερφή του. Νομίζω δεν πρέπει να έχει, δύο αδέρφια είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτός ανεβάζει πάρα πολύ ωραία βίντεο. Και ας πάμε και στο επόμενο κανάλι. Λοιπόν, αυτό εδώ.
Συγχωρέστε με λίγο που αργεί το λάπτοπ. Αργούν να ανοίξουν οι σελίδες. Αυτό το κανάλι που θα δούμε τώρα έχει θέμα έτσι με φαγητά και τέτοια. Αυτός παίρνει διάφορα φαγητά από Μεϊντάνος ή Μακδόνατ, ξέρω εγώ πώς. Λοιπόν, από τέτοια και κάνει βίντεο, τα δοκιμάζει, παίρνει πιο πολύ τα junior, τα γεύματα, οπότε ανοίγει και τα παιχνίδια. Λοιπόν, το κανάλι είναι junk food test.com. Αυτό είναι το κανάλι και πιστεύω να το προφέρω καλά. Junk food tasted.com. Μάλλον αυτό πρέπει να το πέτυχα. Λοιπόν, αυτό είναι το κανάλι του, για να δούμε λίγο πιο κάτω. Ναι, έχει που δοκιμάζει διάφορα, δοκιμάζει και σνακ και φαγητά, τα πάντα. Φυσικά, ό,τι βρώμικο υπάρχει, γιατί φυσικά έτσι τα λένε, όπως εδώ τα goodies, Μεϊτάνος και πολλά άλλα, αυτά λέγονται βρώμικα, τέλος πάντων, και σε ποιον δεν αρέσουν αυτά. Μ' αρέσει να τον παρακολουθώ. Πάμε τώρα στο επόμενο. Στο προτελευταίο λογικά. Λοιπόν. Α, ναι. Να σας πω. Και για το προηγούμενο θα γυρίσω πάλι πίσω. Σε αυτό το κανάλι που ήμουνα. Να σας πω ότι μου αρέσει πολύ. Όχι επειδή δείχνει τα φαγητά. Αλλά επειδή κάνει κάτι σαν για μένα περίπου. Όπως κάνω εγώ τα βίντεό μου. Απλά δείχνει, παρουσιάζει ρε παιδί μου εκεί αυτά που δοκιμάζει. Κάνει το βίντεό του. Τρώει στο βίντεο, αλλά δεν τον βλέπουνε, δεν φαίνεται καν. Δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από την κάμερα, δεν φαίνεται καν. Μόνο τα χέρια του και ακούμε τη φωνή του. Τίποτα άλλο, που μπορεί και η φωνή να είναι και αλλαγμένη κιόλας. Λοιπόν, έτσι είναι κάπως και τα δικά μου βίντεο. Δηλαδή δεν με έχετε δει σε κάποιο βίντεο. Δεν φαίνομαι. Και δεν θέλω, δεν χρειάζεται. Αυτά. Γι' αυτό ήθελα αυτή την παρένθεση. Ταιριάζει και με το δικό μου το κανάλι. Ας πάμε στο προτελευταίο. Άντε καλό μου άνοιξε. Α, και αυτός που δοκιμάζει τα φαγητά είναι από Γερμανία, νομίζω, από ό,τι έχω καταλάβει. Και σε αυτές εδώ είναι στον Καναδά, νομίζω. Λοιπόν, αυτές είναι κρυς, προύς, πιούρες, προύς, κάπως έτσι τέλος πάντων. Γελάω κι εγώ με τον εαυτό μου. Πω, πω. Λοιπόν, ρεζίλι, τέλος πάντων. Μ' αρέσουν και αυτές, γιατί κάνουν πάρα πολλές, φτιάχνουν πολλά βίντεο, γιατί κάνουν πάρα πολλές εξορμήσεις χειμώνα και καλοκαίρι στα βουνά, διασχίζουν ποτάμια, πηγαίνουν, σας το λέω γιατί μπορεί να σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο και μου αρέσουν πάρα πολύ και τους βλέπω και κάνουν και πάρα πολύ ωραία πλάνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τέτοιου είδους βίντεο να κάνεις τέτοια ωραία πλάνα. Με τα εργαλεία που έχεις, είτε είναι κάμερα, είτε είναι drone, είτε είναι και απλά ένα κινητό, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο. Έλα καλό μου. Λοιπόν, και το τελευταίο κανάλι είναι ο Κέιβινέστη. Ναι, πιστεύω να το προφέρω σωστά. Ο Κέιβινέστη είναι πολύ διάσημος YouTuber, είναι στη Νέα Υόρκη. Ναι, λοιπόν, είναι αυτό εδώ το κανάλι του.
Όχι Κέιβι, Κέισι Νέιστι, κάπως έτσι. Όχι Κέιβι, Κέισι. Κέισι Νέιστι, Νέιστιτ, κάπως έτσι. Κέιβι Νέιστιτ. Είναι ξένος, είναι διάσημος YouTuber. Στη Νέα Υόρκη μένει, από όσο ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι το κανάλι του. Ανεβάζει και αυτός πολύ ωραία βίντεο. Μ' αρέσει που διασχίζει το κέντρο της Νέα Υόρκη με το πατίνι του, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, αυτά θα γυρίσω και πάλι στο κανάλι μου. Λοιπόν, ωραία. Και για μία ακόμη φορά, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή να μην χάνετε. Να κάνετε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι να μην χάνετε κανένα βίντεο από αυτά που ανεβάζω. Πατήστε και like αν σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω και συγκεκριμένα τέτοιου είδους βίντεο που θα υπάρξουν φυσικά κι άλλα στο μέλλον. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν. Γιατί κάθε φορά ανακαλύπτουμε και καινούργια κανάλια, οπότε κάνουμε εγγραφή και φυσικά αυτό δεν τελειώνει, λογικά. Γιατί αν σκεφτείτε πώς ξεκινήσαμε με 5 εγγραφές, ξέρω εγώ 10 και τώρα έχουμε πολλές εγγραφές κάνει σε κανάλια. Λοιπόν, να πάλι το κανάλι μου. Κάντε εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι. Κάντε και like, κάντε και share το βίντεο. Λοιπόν, κοινοποίηση στα social media. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα κλείσω με το ωραίο φόντο εδώ. Δεν είναι ωραίο φόντο. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Και θα κλείσω τώρα και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, φιλιά πολλά. Και θα τα πούμε. Bye. Bye. Γιατί δεν κλείνει. Κάτι έπαθε μάλλον. Δεν πειράζει, θα το κλείσω μόνη μου.